Hell, you could say that 10,000 times and it still wouldn't be enough. It fires me up, man. I love it. Say it one more time. Shake and bake! Woo! Does that feel good? Yeah, it rhymes. They're both verbs. Awesome. Shake and bake. Ξεκινάμε μετά από ένα μαραθώνιο εδώ προσπαθειών για να βγούμε στον αέρα. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε. Ναι. Ξέρεις, να κάνουμε πάλι podcast μετά από αυτό που έχουμε μπροστά μας εδώ, αυτό το τεχνικό θρίαμβο. Απίστευτο. Που κατάφερε ο πολύ εκλεκτός καλεσμένος μας Βίρονας Θοδωρόπουλος που είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Είναι μεγάλη μας η χαρά και η τιμή που σε έχουμε εδώ πέρα. Και που επισήμως από εδώ και πέρα θα είσαι και ο τεχνικός μας. Είναι ένα έξτρα μεροκάματο που το χρειάζομαι. Γιατί όχι, ναι, η κυρία είναι δύσκολη. Βέβαια δεν πληρώνουμε. Ναι, ναι. Οπότε. Η αλήθεια είναι ότι όταν σκέφτηκα, ξέρεις, να πούμε στο Βίρονα κλπ. Δεν περίμενα, θα το πω ειλικρινά. Δεν περίμενα ότι θα ψηθείς. Αλήθεια. Ναι. Γιατί έτσι απασιόδοξη. Δεν περίμενα. Δεν είπα ότι πω με τίποτα. Αλλά έλεγα ότι εντάξει, τώρα δεν μας ξέρει. Πρώτη φορά. Εντάξει, είναι ένα θέμα που είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο πιο διαφορετικό, ας πούμε, από αυτό που το μπασκετάκι που ασχολούμαστε συνήθως. Και όταν μου είπε ότι. Ξέρεις, ξεκινήσαμε και μιλάγαμε στο τηλέφωνο και ξεκίνησα να μου λέει για το Wire. Κατάλαβα, εντάξει, είναι άνθρωπος μας. Θα έρθει. Σίγουρα. Και οπότε. Το σημερινό podcast που ήταν να κάνουμε για το Black Lives Matter και για το ρόλο της κομμωδίας σύγχρονης κοινωνίας, δεν θα γίνει. Ναι. Θα μιλήσουμε για το Wire, έτσι. Τελικά. Έχει γίνει λίγο νωρίτερα για να προλάβω τις εξελίξεις. Το Manos Madness πήγαινε μέχρι... Έτσι δεν ονομάστηκε, Manos Madness. Σωστά. Manos Madness, πολύ σωστά. Το οποίο πήγαινε πάρα πολύ καλά μέχρι τους ημιτελικούς. Και μετά μπήκαν αυτά τα δημοκρατικά με τις ψηφοφορίες και τα τέτοια και κατέρευσαν όλα. Και πέρασε το Game of Thrones στο τελικό, απέκλεισε το Wire. Και το χάσε κιόλας, να πεις ότι το πήρε. Το πήρε το Breaking Bad. Το Breaking Bad. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτεται ο καθένας. Μπράβο σε όσους. Εγώ να σας πω ότι ζώντας από μέσα το τελευταίο καιρό τι σημαίνει δύο Wire fans να ενώνονται, νομίζω ότι κάνουν ένα τέτοιο connection που εγώ ήμουν ότι παιδιά, θα το αρχίσουν. Να πούμε και κάτι άλλο. Είναι πολύ φανατικοί. Ναι. Ήτανε, εντάξει, όχι, δεν θα ξαναπώ τώρα σε αυτό, να αρχίσω να λέω για το Wire και... Όχι, σε παρακαλώ. Όλο τέτοιο. Κάνα πρόβλημα. Ναι. Έχω ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο... Μια και το στήσαμε, ναι. Θέλετε να κάνουμε δύο επεισόδια. Δηλαδή, να γράψουμε, ε? Να γράψουμε ένα για το Wire. Να χαλαρώ τη γωράκι. The night σωστό, σωστό. Και μετά λέμε ότι άλλο θέλει. Ναι, σωστό, πολύ σωστό. Ήθελα να συνδυάσω λίγο το θέμα το σημερινό, το οποίο... Μπορεί να το προσεγγίζουμε λίγο με χαμόγελο και με περίσσια χαρά που είναι μαζί μας και ο Βίρονας να το συζητήσουμε. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι ένα πολύ ευχάριστο θέμα, το πρώτο σκέλος, ας πούμε, ως προς τα γεγονότα που οδήγησαν, ας πούμε, στην κουβέντα μας. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και σε σχέση με το Wire σκεφτόμουν ότι, άσχετο βέβαια, τώρα... Λέω πράγματα που δεν βγάζουν πολύ νόημα, δεν έχω πολύ ρημό. Θα βγει, αλλά... θα βγει. Είμαι 100% μαζί σου, γιατί και εγώ πολύ συχνά σε κάποιες κουβέντες αναφέρομαι στο Wire σαν να αναφέρομαι σε παραγωγές από τη βίβλο. Κατά το Wire. Ναι, ναι, όχι. Και όπως είναι στη σκηνή που ο brother μου ζών ξαναβρίσκει το Wire και λέει business is where you are now. Αυτό σου δείχνει κάτι. Ήθελα να πω ότι δεν έχει τόσο σχέση με το Black Lives Matter αυτό ο συνδυασμός που ήθελα να κάνω, αλλά στο Wire μέσα υπάρχει μια σκηνή που δείχνει την εφημερίδα στη δεύτερη σεζόν. Που κρατάει ο... Στο Μπότκα. Όχι. Στο ελληνικό εστιατόριο. Α, ναι, και μπράβο, και έχει ελεύθερος ο Τσάρτας. Ελεύθερος ο Τσάρτας. Και... Α, που το πώς το συνέδεσες. Και το σκεφτόμουν τώρα στο δρόμο που ερχόμουν. Μα είναι ελεύθερος ο Τσάρτας. Ναι, αυτό. Μα είναι μπροστά το Wire, ξέρεις. Ναι, απίστευτο έτσι. Γιατί έχει ένα συμβολισμό ότι είναι ελεύθερος ο Τσάρτας. Και έβλεπα σήμερα το... Η αλήθεια είναι ότι είχα δει λίγο. Ξύπνησα το πρωί και είχε στείλει ένας φίλος ένα κοινό chat που έχουμε. Κάτι που είχε βάλει το κουλούρι για τον Τζάρτα και τον Βασιλόπουλο. Η πρώτη σκέψη που έκανα, επειδή ήταν το μπασκετικό chat, ήταν ότι είχε πει κάτι για τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Τέλεια. Και λέω, τι μπορεί να έχει πει ο Τσάρτας για τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο που να είναι τόσο controversial, ας πούμε. Να δηλαδή, εντάξει, τι είναι ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Και μετά κατάλαβα. Μπήκα λίγο και διάβασα τη φάση. Και μπήκα στο Twitter για να έκανα, ξέρω εγώ, search Τσάρτας να δω λίγο τις αντιδράσεις κλπ.
Και ήταν ένας θεός, αγωγικά το κάνω τέτοιο, που σχολίαζε κάτω από την είδηση, ας πούμε, και το σχολιασμό που ήταν, δεν θυμάμαι κάποιος δημοσιογράφος το είχε κάνει, και έλεγε «Αμάν πια μας φάγατε που θέλετε να αποδεχόμαστε συνεχώς τη διαφορετικότητα». Απίδησε. «Ό,τι κατεβάσει η κούτρα σας, ότι τύπου φτάνει». Φτάνει πια αυτή η κοροϊδία. Εγώ μέχρι εδώ δεν ναι, ναι, ναι. Και λέω, ρε φίλε, τώρα όταν διαβάζω κάτι τέτοιο, νιώθω ότι δεν μπορείς να απαντήσεις πολύ σε αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που μπορείς να πεις. Και να πείσεις, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορείς να πεις στο Twitter και να έχει νόημα. Δηλαδή. Πέρα τον τελευταίο καιρό, ο χετός που παρατηρώ απόψεων, αντιδράσεων, φρασιολογίας, αισθητικής είναι πέρα από κάθε φαντασία. Δεν είχα μπει, έχω Twitter από παλιά, αλλά ούτε ιδιαίτερα ενεργό το είχα, ούτε παρακολουθούσα. Και τώρα κάπως τον τελευταίο καιρό μπαίνω, μιλάω για αγνή σαπίλα. Δηλαδή το ελληνικό Twitter είναι... στήκη βαρύγια, συγγνώμη. Νομίζω ότι σε όλα τα social media, αν μπεις το λάθος μέρος, θα τους βρεις. Δεν ξέρω ότι αν είναι twitterικό, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρω ποιο post να κοιτάξω στο Facebook, όπου τα comments θα είναι ένας εξίσου οχετός. Α, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά ναι, είναι φοβεράκι. Πρέπει να το θέλεις πολύ αυτό, είναι το. ναι. Αλλά με τρέλανε ο Τσάρτας, ναι, με αυτό που είπε χθες. Και ρώταγα έναν άλλο φίλο μας αν έχει κατέβει πουθενά υποψήφιος. Ναι. Με κάποιο κόμμα και λέω, και από ό,τι κατάλαβα δεν έχει κατέβει, και λέω πώς τους ξέφυγε. Ξέρεις, σε κάποιο θα. ναι, δηλαδή. Τέλος πάντων. Περνάμε λοιπόν μπαίνουμε στο θέμα μετά από αυτή την παρένθεση που ήταν ουσιαστικά στην αρχή της πρότασης, οπότε δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Ναι. Να πούμε λίγο, θέλαμε να συζητήσουμε με αφορμή όσα έχουν γίνει, πώς είναι, τις τελευταίες εβδομάδες, ας πούμε, μετά την δολοφονία του Φλόιντ στην Αμερική. Ρε, πείτε για μπασκετάκι. Δέκα μέρες το περιμένω. Σε έχει τρελάνει αυτό. Σε έχει τρελάνει. Και το εκτίμησε ιδιαίτερα στο πώς το χειριστήκατε. Είναι, για μας είναι... Εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές και στα comments και σε άλλα podcast και σε κάτι. Είναι, ξέρεις, κάτι... Ρε παιδί μου, το Second Bake όταν το φτιάξαμε ήταν... Ξεκίνησε από εμάς τους δύο. Το λέγαμε και πριν ότι μας άκουγαν τρία άτομα, εκ των οποίων η μία ήταν το τεχνικό team που ήταν εδώ, οπότε δεν χρειάζονταν καν να μπει να μας ακούσει. Ουσιαστικά ήταν σαν να είναι η παρέα μας, ας πούμε, στην αρχή. Και εντάξει, μεγάλωσε τώρα, έγινε μια πιο μεγάλη παρέα. Αλλά προσπαθούμε να το κρατάμε αυτό το πράγμα, να μιλάμε για ό,τι μας ενδιαφέρει γενικότερα. Και αυτό το... Μίλα λίγο για μπασκετάκι, μωρέ, και άστο το άλλο. Ναι. Είναι κάτι που μας αρέσει πολύ, δηλαδή, να το ακούμε. Γιατί πάει να πει ότι κάτι γίνεται και σωστά όταν το νομίζω. Ισχύει. Και είναι αυτό ανάλογα τη διάθεση. Δηλαδή, άλλες φορές το αντιμετωπίζεις... Ας ανοίξουμε μια κουβέντα με αυτόν τον άνθρωπο να δούμε τι έχει μέσα του. Ναι. Και άλλες φορές τελειώνει γρήγορα η συζήτηση. Ναι. Είναι ένα θέμα όλο αυτό που έχει γίνει τώρα. Όλο αυτό που έχει γίνει τώρα, το μεταξύ το λέμε έτσι λες και είναι, ας πούμε, ξέρεις, τώρα αυτό που γίνεται. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, στην Αμερική. Αλλά η δολοφονία, ξέρεις, είναι, η δολοφονία του Φλόιντ ήταν μία ακόμα σταγόνα στο ήδη ξεχυλισμένο, ας πούμε, ποτήρι, η οποία ήρθε και έδεσε και, δεν ξέρω, προξένησε όλο αυτή την οργή, όλο αυτό, ας πούμε, το βρασμό που είχαν οι δρόμοι πλέον στην... στην Αμερική. Και το άκουσα σήμερα αυτό το μικρό special που έβγαλε ο Dave Chappelle. Ναι, το είχατε προστάρει κιόλας. Mm-hmm. Το 846 που έλεγε ότι πραγματικά ότι δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ, γιατί λέγανε ότι γιατί δεν μιλάνε celebrities, γιατί δεν βγαίνουν μπροστά, και ότι μιλάνε οι δρόμοι πλέον. Και το οποίο αυτό ήταν, είναι πολύ σημαντικό σε μια Αμερική που σε πολλά θέματα, ας πούμε, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού παραμένει σιωπηλό. Mm-hmm. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μία μεγάλη μάζα ανθρώπων που βγαίνουν, διαδηλώνουν, διαμαρτύρονται, προσπαθούν να επικοινωνήσουν, να αλλάξουν, ας πούμε, τις απόψεις των άλλων και όλο αυτό. Και νομίζω ότι σε σχέση με αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε για τους Αμερικάνους, διαδηλώνουν, δεν κοροϊδεύουν. Ναι, όχι. Ναι. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό. Θα ήθελα να κάνω ένα disclaimer ότι πρώτον δεν είμαι άσπρος. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ στην Αμερική, οπότε ό,τι
έχουμε ένα, ό,τι έχω να προσφέρω στη συζήτηση προφανώς και προέρχεται από το Wire, μεγάλη χάρη του. Και εγώ το ίδιο ακριβώς. Είμαστε ίδια. Από το Τρεμέ και από γενικά όλα του, του David Simon και γενικά ό,τι, έχουμε, ό,τι έχω δει από συζήτηση και αρκετά πράγματα που έχω καταλάβει από το stand-up που ευτυχώς σου δίνει μια αρκετά καλή εικόνα, μια ιστορία ή ένα snapshot ή μια είδηση. Mm-hmm. Μπορεί να σου δώσει μια καλή εικόνα. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα του Dave Chappelle σε ένα από τα πρώτα του special. Ούτως το δεύτερο, δεν θυμάμαι, που έχει την ιστορία με το. Την κόντρα ιστορία με το τι γίνεται όταν είχε απειχθεί. Ναι. Ναι. Είχε απειχθεί ένα άσπρο κοριτσάκι και σε μια απαγωγή για ένα μαύρο κοριτσάκι. Και λέει ότι το άσπρο κοριτσάκι ήταν δύο τετράγωνα από το σπίτι του και κάνανε 15 μέρες να το βρούνε. Και το μαύρο κοριτσάκι λύθηκε, βγήκε, γύρισε σπίτι και πρόλαβε να φτιάξει και φάει στον άνθρωπο. Και ήταν ένα από τα πολύ, πολύ ωραία beat που σου δείχνει τέλος πάντων ότι αφού η αφορμή έρχεται από μία είδηση και στο διαβάζει Σαπέλ, αυτό είναι κάτι το οποίο το έμαθα πριν από 10 χρόνια και σου δίνει μία εικόνα για την κατάσταση. Για το πώς μπορεί τα media να παίξουν, ας πούμε, την απαγωγή ενός λευκού έναντι ενός μαύρου κοριτσιού. Αλλά ισχύει πάρα πολύ αυτό που λες, που είναι μια πολύ καλή αρχή και το διαβάζω και από πολλούς ανθρώπους και έχουν δίκιο, είναι ότι το προσεγγίζουμε έχοντας την απόλυτη γνώση ότι, και είναι σωστό, ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε καν. Όχι. Δηλαδή, αυτό για μια χώρα η οποία έχει συστημικό ρατσισμό. Ναι. Έχει, δηλαδή, εμείς σαν χώρα πόσες κρατικές και παρακρατικές δολοφονίες έχουμε. Ναι, ναι. Τα τελευταία 30 χρόνια να έχουμε, ξέρω εγώ, 15. Και ισχύει όλα και μέσα και μαζί με οτιδήποτε βασανιστήρια σε αστυνομικά τμήματα και διάφορα τέτοια. Ναι. Όλο μαζί είναι κάτι, είναι τύπου μια Τετάρτη στο. δεν ξέρω, είναι αστείο, αλλά ξέρεις. Από Floyd και μετά πώς έχουν. Ακριβώς. Που είναι και τέλος πάντων έχει γίνει και zoom in και όλοι κοιτάμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για τα τελευταία 400 χρόνια περίπου, ας πούμε, χοντρικά, μπορεί και παραπάνω. Έτσι, όπου υπάρχει αυτό που είπες, ένας συστημικός ρατσισμός, ο οποίος έχει γίνει, έχει περάσει πλέον, δηλαδή, σε πολλούς ανθρώπους, σαν, ξέρεις, αυτό που λένε ότι σαν να είναι, ας πούμε, στο DNA τους. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι είναι. Ότι δεν γεννιέσαι με αυτό. Ναι. Αλλά είναι κοινωνικό. Είναι. Όχι στο DNA τους, δεν είναι θέμα βιολογικό, αλλά στην είναι, κοινωνία. Είναι στο DNA της κοινωνίας. Εγώ σκεφτόμουν, ερχόμενο στην εκπομπή podcast, όπως το. Ναι. Όπως νιώθω. Στη φασά. σκεφτόμουν το. Πριν κάνει το Wire, ο Simon είχε κάνει μια σειρά που λέγεται Homicide Life on the Streets. Και το Corner. Τιμόρι και το Corner, πάρα πολύ. Ναι. Το Corner. Το Corner είναι ιστορία καθαρά για, ναι, για τους εξαρτημένους. Το Homicide είναι καθαρά για το τμήμα ανθρωποκτονιών της, mm-hmm, της Βαλτιμόρης. Και έχει και κάνα δύο κοινέ σκηνές με το, ναι, με το Wire. Και έχει ένα φοβερό επεισόδιο που το θέμα του, το υφέρπον θέμα το οποίο πραγματεύεται, είναι για ανθρώπους οι οποίοι κυνηγούσαν μαύρους που ελευθερώθηκαν και ανέβηκαν από τον νότο στο βορρά. Η Βαλτιμόρη ήταν μια από τις πρώτες πόλεις όπου ήταν safe haven για τους μαύρους. Οπότε πηγαίνανε με τα διάφορα ράους και φτάνανε μέχρι τη Βαλτιμόρη και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τους πιάνανε και τους ξαναγυρνάγανε πίσω. Ναι. Όπως ήταν στο 12 χρόνια σκλάβος ή στο οτιδήποτε. Οπότε αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Υπήρχαν κυνηγοί μαύρων κεφαλών οι οποίοι το κάναν αυτό χωρίς να τους ζητήσει και κανένας. Δηλαδή το κάνανε από χαρά τους. Από τη χαρά τους και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ένας-δύο μεμονωμένοι τρελοί lone gunmen οι οποίοι το πιστεύανε για κάποιο λόγο και το κάνανε. Ήταν άνθρωποι που ήταν κανονικά, κάνανε μετά οικογένεια και μετά είχαν παιδιά και μετά τα παιδιά τους κάνανε άλλα παιδιά και ο παππούς τους ήταν αυτός ο οποίος κυνηγούσε με το καρδιοφύλι και τα άλογα και έπιανε μαύρους και τους επέστρεφε. Που τον είχαν λογικά πάνω, ξέρεις. Ναι, ο παππούς που είναι. Δεν ξέρω αν είδες το τελευταίο δημιούργημα του Simon. Που δεν είναι το έχω ξεκινήσει, το Plot Against America. Ναι. Δεν το έχω. Ναι. Τελείωσε, έπαιξε όλο. Τελείωσε, έπαιξε. 6 επεισόδια είναι. Καλή. Δεν έχει να κάνει τόσο με τους μαύρους. Απλά έχει μια σκηνή, εντάξει, είναι λίγο spoiler, αλλά δεν επηρεάζει. Δεν θα το καταλάβετε δηλαδή στην εξέλιξη της ιστορίας κάτι. Ουσιαστικά σε αυτή τη σειρά. Υπάρχει ένας νέος πρόεδρος στην Αμερική, τέλος πάντων, fictional. Υπήρχε σαν προσωπικότητα, αλλά δεν ήταν ποτέ πρόεδρος. Ο οποίος ήταν ο Lindbergh, λίγο, δεν θυμάμαι τον οποίο. Charles Lindbergh, νομίζω. Που και καλά γίνεται πρόεδρος της Αμερικής. Γίνεται πρόεδρος της Αμερικής και αυτός είναι φύλλα προσκύμενος, ας πούμε. Στο φασισμό, ακριβώς. Οπότε υπάρχει μια σκηνή που, τέλος πάντων, είναι μια οικογένεια Εβραίων. Υπάρχει ένα παιδί που είναι κάπου στην επαρχία, γιατί αρχίζουν και διοχετεύουν, ας πούμε, τους Εβραίους
σε διάφορα απομακρυσμένα μέρη μέσα στην Αμερική και πρέπει να πάνε να το πάρουν από εκεί για να το γυρίσουν, ας πούμε, πίσω στην οικογένειά του. Και αυτό είναι στο νότο. Οπότε κατεβαίνουν και είναι κανονικά οι άνθρωποι της Ku Klux Klan, οι οποίοι, ξέρεις, περνάνε το δρόμο, ας πούμε, φορώντας όλη τη φορεσιά, με τα δαδιά τα αναμένα στο δρόμο, με τις θηλιές να, με τις θηλιές να, να κρέμονται, ναι, από τα δέντρα. Δηλαδή, μια εικόνα που δεν είναι μακριά την πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή, δεν ήταν πριν... Και άλλη μια σειρά βγήκε, νομίζω. Το Watchmen. Το Watchmen το είδα, ξέρω, που έχει, ξεκινάει με την ιστορία και την Τούσα, ναι. Την οποία δεν την ήξερα. Φοβερή. Και το τρελό αυτό. Και βλέποντας το επεισόδιο, αλήθεια, νομίζω ότι ήταν fiction. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι ήταν κάποιο ένα what if, ένα, ναι, ένα τι θα γινόταν αν. Και μετά κατάλαβα ότι ήταν κανονική ιστορία και τώρα νομίζω θα βγουν και δύο ντοκιμαντέρ. Το ένα, ναι, το, νομίζω ότι έδωσε και LeBron λεφτά για να γίνει... Ναι, και ο Westbrook νομίζω προσπαθεί να το κάνει. Γενικά, από ό,τι άκουγα ένα... τώρα, εντάξει, και θα πηγαίνουμε λίγο back and forth τώρα στη συζήτηση. Έχει άλλη μια προσυνό που βγήκε τώρα τέταρτη σεζόν που είναι ότι έχει επικρατήσει ο φασισμός. Την έχεις. Την έχεις. Α, πες ποιο, το The Man in the High Castle. Αυτό θα λες. Είδες. Ναι. Το κατάλαβα. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι η εικόνα της Ku Klux Klan να πηγαίνει στους δρόμους, ας πούμε, και να κρεμάει μαύρους, δεν είναι πριν 150 χρόνια. Το διάβασες ότι είναι το τελευταίο... 50 χρόνια, έτσι. Ναι, και ας πούμε το τελευταίο διβδόμαδο βρέθηκαν 6 μαύροι κρεμασμένοι, ναι, είναι... από δέντρα, ναι, που δηλώθηκαν ως αυτοκτονίες. Ο ένας δεν ήταν αυτοκτονία που τον έψαξα. Ο ένας ήταν, ναι. Ο ένας ήταν αυτοκτονία γιατί μου το περασίλησε και το τσέκαρα και, το... και όντως ήταν, είχε αφήσει και σημείωμα, δηλαδή είχε... Άρα στάνταρ. Αλλά μου φαίνεται πολύ το 6 άτομα μέσα σε... Μπορεί και να... Και είναι γενικότερα μια μόδα τώρα και σήμερα έγινε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί η σημαία του Νότου, ας πούμε, Confederate Flag, ναι, έγινε banned από τον NASCAR, που είναι οι αγώνες αυτοί με τα αυτοκίνητα, οι πιο χαζοί αγώνες, ας πούμε, που... Τρέχουν γύρω-γύρω. Ναι, ναι, τρέχουν γύρω στην ίδια στην πίστα. Τα Latega Nights, σωστά. και ήτανε και κάνανε banned τη σημαία. Ξεσηκώθηκε, φυσικά, ο Αμερικανικός Νότος. Γιατί ζορίστηκαν επειδή είναι και καλά κληρονομιά τους. Βαρύ για NASCAR, ρε. Ναι. Δεν στόχα. Εντάξει, επειδή πάντως, έχει τέτοιο κοινό. Σκέψου τώρα τι. Μπράβο τους. Δηλαδή που φτάσαμε. Ναι, ναι. Έγινε όλο αυτό το θέμα, τέλος πάντων, και σήμερα βρήκε στην. Αυτό το ξεκίνησε ένας ο μόνος Αφροαμερικανός οδηγός. Mm. Το όλο, τον μπάναρ τον NASCAR, και σήμερα βρήκε μια θηλιά στα αποδυτήριά του, ας πούμε. Τέλεια. Αυτός. Αντίστοιχα, είναι μια μόδα που βλέπω γενικά ότι σε διάφορες γενικές βρίσκονται θηλιές, ειδικά στο νότο, ας πούμε. Το οποίο, αν το σκεφτείς, είναι ασύλλητα τρελό. Σαν... Το ασύλλητα τρελό είναι ότι τώρα, ας πούμε, 2020, αυτό είναι η καλύτερη κατάσταση που ήντουσαν ποτέ. Δηλαδή, είναι αυτό είναι το πιο προχωρημένο που έχουν... Ότι τώρα αυτό είναι, έχουν παλέψει και αυτό σήμερα είναι ό,τι καλύτερο είχαν ποτέ. Δηλαδή, πριν 50 χρόνια τους είχαν στο πίσω μέρος του λεωφορείου. Και αυτό ήταν ok, ας πούμε, ότι αυτό ήταν η κανονικότητα. Ο Μάικλ Τσε έχει ένα πολύ ωραίο special στο Matters που κάποια στιγμή είναι Netflix. Συγκρίνει τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων από την LGBTQI κοινότητα και τη διεκδίκηση των, το βλέπα πρόσφατα. Των μαύρων για πολιτικά δικαιώματα και λέει εσείς πάτε για equal rights, λέει, εμείς πηγαίναμε, ναι, απλά για civil. Ναι, ναι, ναι. Για το πολύ basic, εσείς, ναι, το πιστεύετε. Το πιστεύετε, ναι, 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 ναι. Είναι, έχει πάρα, είχα δει ένα ντοκιμαντέρ που έλεγε πώς έχουν το θέμα της στέγασης των μαύρων, ένα τεράστιο κομμάτι του πώς δεν τους αφήνανε να χτίσουν δίπλα σε κοινότητες λευκών ή να μετακομίσουν. Ναι, ήταν. Μετακομίζανε, θέλανε να τους διώξουν γιατί σου λέει πέφτει η αξία της ιδιοκτησίας του. Κάτι το οποίο, ας πούμε, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, δεν θα το βλέπεις ποτέ. Δεν έχουν ιδιαίτερο segregation, δεν έχουν πολλά γκέτο στην Αθήνα. Ναι. Σοβαρά γκέτο. Δεν είναι ούτε πλουσίων ούτε φτωχών. Και αυτό το segregation τότε ακολουθεί μια πορεία που φτάνει μέχρι και σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή σε πολλές συνοικίες, ας πούμε. Εντάξει, όχι όλων των πόλεων πλέον, αλλά είναι, ξέρεις, έχει διαμορφώσει μια κατάσταση που συνεχίζεται μέχρι το σήμερα. Δηλαδή, εμένα αυτό με τρελαίνει σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι κάποια πράγματα, ας πούμε, εδώ δεν χωράνε διαπραγμάτευση. Δεν χωράνε, ξέρεις, να.
δεν είναι αυτό που θα πει σε ένα άλλο θέμα ότι να ακούσουμε και τη δική σου άποψη, να κάτσουμε να συζητήσουμε. δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν κοιτάμε το τι γίνεται, το τι έχουν υποστεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια μπορεί ανθρώπους, εδώ και 400-500 χρόνια. Και πώς μέχρι και σήμερα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο του να πούμε ότι ρε παιδιά, εντάξει, μαλακία, ό,τι έγινε, τώρα από εδώ και πέρα πάμε όλα καλά. Πάμε, ξέρεις. Ακόμα και σήμερα, ξέρεις. Είναι συντριπτικά τα νούμερα, δηλαδή. Νομίζω ότι ο μαύρος πληθυσμός στην Αμερική είναι κάτι σαν το 14%. Ναι, ναι, δηλαδή, κάτι τέτοιο. Να έχεις το υπόλοιπο 86% να σε πατάει στο λαιμό, ναι, για τόσο πολύ. Αυτό που έλεγα πριν για την Αθήνα και τα γκέτο, μου είχε πει μια φίλη αρχιτέκτονας ότι ένας από τους λόγους που δεν έχει πολύ σοβαρά γκέτο, όπως έχει ας πούμε το Παρίσι, ναι, είναι η αντιπαροχή. Η αντιπαροχή κατάφερε να, σε βάθος χρόνου τέλος πάντων, να αναμίξει πάρα πολύ ανθρώπους από τελείως διαφορετικές τάξεις ή και να ανεβάσει τάξη κάποιους ανθρώπους. Κάποιος είχε ένα οικόπεδο, τότε την αντιπαροχή, ξαφνικά βρισκόταν με τρία διαμερίσματα. Ναι. Οπότε είχες μέσα σε μια πολυκατοικία, είχες μια μικροαστική οικογένεια, μια νοσηλευτική, ένα γραφείο ενός γιατρού και ένα θήκτη στο ισόγειο. Και κάπως έτσι απλώνεται. Δηλαδή έχουμε, να έχουμε, ξέρω, 3-4 γκέτο στην Αθήνα. Δεν είναι, ξέρω, ψυχικό, Εκάλη, ναι, Μύδη, πάνω εκεί. Δεν είναι ότι έχεις... Δεν είναι απόλυτα blended, δηλαδή ξέρεις πού θα βρεις κάποιες αυξομοιώσεις, ας πούμε. Θα έχει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το να μην είναι τελείως αυτοτελές γκέτο. Ναι, δεν είναι, και δεν είναι κιόλας σε... και αυτό δεν επεκτείνεται και σε όλη τη... τις εκφάνσεις των σχέσεων του πολίτη με το κράτος. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι μια φτωχή περιοχή έχει φρικτά σχολεία. Μπράβο. Και ότι εκεί θα είναι φρικτός και ο δήμος. Ότι δεν μπορείς να φύγεις από εκεί. Ουσιαστικά. Δεν μπορείς να φύγεις από, ναι, εκεί. Ναι, δηλαδή ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις. Ναι. Γιατί γυρνάμε πλέον... στην Παλτιμόρη. Δηλαδή, ναι, μα γυρνάμε στην Παλτιμόρη. Γιατί πραγματικά μέσα από το wire, δηλαδή, βλέπεις ότι κάποια πράγματα. Η κοινωνία, πώς επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων η κοινωνία και πώς δεν τους αφήνει να ξεφύγουν. Δηλαδή, αν ξεφύγει κάποιος, είναι θαύμα. Ναι, ναι. Ναι. Θαύμα. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο. Ο ντούκης στην τέταρτη σεζόν, ναι, δεν μπορεί να ξεφύγει. Ναι. Δεδομένο, δεν μπορεί να ξεφύγει από πουθενά. Ακριβώς. Ναι, δεν γίνεται. Κάποιοι γεννιούνται και πεθαίνουν και αυτή είναι η ζωή τους. Από την αρχή και δεν το ξέρουν ή μπορεί να το ξέρουν, αλλά ξέρεις. Είναι αυτό, the game is the game, δεν υπάρχει το... Ναι. Είχε βγει μια έρευνα που έλεγε ότι δεν είναι τελικά τόσο εύκολο αυτό το American Dream, ότι αν δουλέψω σκληρά και αν πάρω και κάποιες ευκαιρίες σπουδών ή οτιδήποτε, τελικά θα φτάσω ψηλά, ότι τελικά θα κουβαλήσεις σαν αλυσίδες, δεν εννοούσα το παν, σαν αλυσίδες το από πού είσαι, το τι χρώμα είναι, το τι λεφτά είχαν οι γονείς σου, το τι δουλειές κάνανε και σίγουρα και το πού έμενες. Σίγουρα. Άκουγα ένα podcast. Γενικότερα νομίζω ότι, εντάξει, επειδή είμαστε πολύ μακριά από όλο αυτό εμείς εδώ σαν κοινωνία, εντάξει, ότι υπάρχει ο ρατσισμός και εδώ υπάρχει και υπάρχει παντού στον κόσμο. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Ξεκάθαρα. Αλλά με το πώς είναι διαμορφωμένη μια κοινωνική κατάσταση στην Αμερική. Και πιθανώς, εντάξει, επειδή όπως είπαμε, δεν έχουμε ζήσει, ούτε έχουμε πάει ιδιαίτερα. Εντάξει, έχει πάει λίγο περισσότερο ντόμ, αλλά δεν έχουμε τόσο μεγάλη τριβή, ας πούμε, να ζούμε στη γειτονιά και να βλέπουμε τι γίνεται. Μπορεί να μην έχουμε και την πιο σαφή άποψη του κόσμου. Αλλά αν δεις λίγο, αν διαβάσεις, αν προσπαθήσεις να ενημερωθείς και δεις λίγο στατιστικά ή δεις λίγο, ξέρεις, έρευνες ή δεις πράγματα που γίνονται τώρα, μπορείς να έχεις μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι γίνεται. Και άκουγα ένα πολύ ενδιαφέρον podcast με τον, που το οργάνωνε ο Bill Simmons, με τον DeRay McKesson, ο οποίος είναι ένας, ο οποίος παράτησε, ήταν καθηγητής στο σχολείο και παράτησε αυτή τη φάση και έγινε ακτιβιστής των μαύρων δικαιωμάτων και πλέον είναι ο ιδρυτής του Campaign Zero, που είναι, ξέρω εγώ, από τις μεγαλύτερες, ας πούμε, οργανώσεις που παλεύει για τα μαύρα δικαιώματα. Και fun fact, συσταγωγικά το fun, είναι ο πρώτος άνθρωπος για τον οποίο έγινε banned, για χάρη το οποίο έγινε banned λογαριασμός στο Twitter, γιατί τον απειλούσαν ότι θα τον σκοτώσουν. Και έπρεπε το FBI να πάει στο σπίτι, να τον πάρει και λοιπά, να το πάει. Ναι, και όλο αυτό. Και έχει άπειρες απειλές, άπειρα πράγματα, και εκδικεί
ίσα δικαιώματα, αυτό που λέγαμε. Δεν, δηλαδή, ξέρεις. Αν κάτι είχε ενδιαφέρον, προφανώς θα επιστρέψω στο Wire. Που να είναι σιγά σιγά, έχουμε και κάπω και τέτοια. Θα σταματήσω αυτό το running joke, γιατί κάποιο θα εκνευρίζομαι. Αν κάτι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν κάποιο παρατηρεί στο Wire, είναι ότι με μίνιμουμ ένα με δύο επεισόδια θα μπορέσει να δει πολύ περισσότερου και πολύ πιο πολύπλοκου μαύρου χαρακτήρε από ό,τι έχει δει αθρηστικά σε οτιδήποτε. Σειρά, ταινία, mainstream media έχει δει τα τελευταία 30 χρόνια. Δηλαδή μέσα σε δύο επεισόδια μπορείς να δεις όχι έναν μαύρο καρικατούρα που κάνει μπαμ, εγώ και τέτοια. Θα δεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη δική του σεξουαλικότητα, τη δική του πολιτική τοποθέτηση, έχει τα δικά του πάθη, έχει τα δικά του προβλήματα, άλλος είναι πιο μορφωμένος, λιγότερο μορφωμένος, κάποιος είναι πολύ φιλόδοξος, κάποιος θα πατήσει επιπτωμάτων και έχει ένα, δηλαδή μόλις αν περάσουν 2-3 επεισόδια θα διαπιστώσεις ότι βλέπεις ένα cast 25 χαρακτήρων ας πούμε ένα σεζόν 40 εκ των οποίων το 80% είναι μαύροι και δεν τους χαρακτηρίζει ότι είναι μαύροι, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη σειρά να πιάσεις, οποιαδήποτε άλλη τέτοια είναι ότι έχουμε αυτόν και το μαύρο. Και προέρχονται από άλλο κοινωνικό υπόβαθρο από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις αμερικανικές σειρές και... Περισσότερες δεν βλέπεις κάποιο υπόβαθρο. Αυτό, ενώ, μπράβο, ακριβώς. Δεν βλέπεις το υπόβαθρο, ναι. Το Σάι ήταν αντίστοιχα πολύ ωραία σειρά που έδειχνε, που είχε κάτι από Wire που είναι στο Σικάγο και δείχνει επίσης έτσι κανονικούς ανθρώπους και κανονική ζωή. Και το Southside νομίζω τώρα είναι άλλη μια σειρά που βγήκε. Σημειώνω μόνο. Σημειώνω, τα σημειώνω, δεν είναι. Έλεγε ο Ντιρέι Μακέσον λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική είναι, σε όλη την Αμερική, τρεις φορές πιο πιθανό να σκοτώσει αστυνομία άμα είσαι μαύρος σε σχέση με το αν είσαι λευκός. Το οποίο, σαν νούμερο ας πούμε, είναι από μόνο του εντυπωσιακό λίγο. Τρεις φορές, αν είσαι μαύρος, πιο πιθανό να σκοτώσει αστυνομία από το αν είσαι λευκός. Αν δεν ήταν εκείνο το βίντεο που βγήκε μέρες πριν δολοφονηθεί ο Φλόιντ, που ήταν με τον αυτό που κοίταγε τα πουλιά στο πάρκο και ήταν μια λευκή γυναίκα, ναι, η οποία με αφθάδια και με αλαζονία είπε θα καλέσει τους μπάτσους και θα πω ότι... Και αυτός τι της είπε, βάλε λουρί στο σκυλί σου, ναι, ενώ αυτή στεκόταν δίπλα από μια ταμπέλα που λέει βάλε λουρί στο σκυλί σου. Ναι. Και αυτή πήρε έξαλλη το... Τώρα το περιγράφω το βίντεο, κάποιοι θα το έχετε δει. Και παίρνει την αστυνομία με τη σιγουριά ότι σαν λευκή γυναίκα η αφήγηση ότι με κυνηγά ένας μαύρος φτάνει. Φτάνει, ναι. Είναι... Και έλεγε λοιπόν, συνέχισε, τρεις φορές, το ξαναλέω για να το καταλάβουμε, τρεις φορές αν είσαι πιο πιθανό να σηκωτώσεις αστυνομία αν είσαι μαύρος σε σχέση με αν είσαι λευκός. Στη Μινεσότα, στη Μινεάπολη, συγγνώμη, που είναι η πόλη που σκοτώθηκε ο Φλόιντ, είναι 13 φορές πιο πιθανό. Τρομερό, 13 φορές πιο πιθανό, δηλαδή, άμα είσαι μαύρος, να σκοτώσει αστυνομία από το αν είσαι λευκός. Είναι... Πες να τελειώσει το λύκειο και να έχουν σκοτωθεί 3 μαθητές σου. Ναι. Ναι, ότι μέσα όλο δεν θα τελειώσετε όλοι, δεν θα αποκτήσετε. Αυτό σαν στατιστικό είναι ασύλληπτα τρελό. Και έλεγε ότι, ναι, αν προέβλεπα που θα γινόταν κάτι τέτοιο, θα ήταν στη Μινεάπολη, σίγουρα. Δηλαδή, μαθηματικά. Είναι στατιστικό, δεν είναι κάτι. Και συνέχισε και έλεγε ότι σε πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει, οι μαύροι στην Αμερική φοβούνται περισσότερο ότι θα τους σκοτώσει αστυνομία σε σχέση με το ότι θα σκοτώσει κάποιος εγκληματίας. Πολύ περισσότερο φοβούνται να δουν αστυνομικό. Ναι. Οπότε αυτό πάλι δείχνει, ξέρεις, νομίζω ότι ακόμα και οι φίλοι που μπορεί να το βλέπουν λίγο υπερβολικό ή λίγο υπερευαίσθητο ή λίγο δεν ξέρω και εγώ τι όλο αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν χωράει αμφισβήτηση ότι δεν είναι όλοι μαύροι εγκληματίες. Δηλαδή, άμα ξεκινάμε από εκεί. Ξέρεις, τελειώνει η κουβέντα κάπου εκεί. Αλλά το γεγονός ότι φοβούνται ότι είναι πιο πιθανό να σκοτώσει αστυνομία χωρίς λόγο παρά να του σκοτώσει κάποιος εγκληματίας, ας πούμε, για να τους ληστέψει, για να. Δεν ξέρω γιατί. Τα φυλακώνουν συντριπτικά. Και αυτό επίσης. Ναι, ναι. Μετά και αυτό επίσης. Σε όλο, ας πούμε. Και βλέπουμε ότι δημιουργείται μια εικόνα η οποία, ξέρεις, δεν. Πραγματικά είναι αδιανόητη που υπάρχει ακόμα και σήμερα. Και αυτό λοιπόν έχει πολύ ενδιαφέρον να μπείτε να δείτε. Έχει φτιάξει ένα site στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης που έχει που λέγεται 8 Can't Wait. Α, με τα 8 πώληση που πρέπει να περάσουν για ένα τέτοιο. Είναι 8 πώληση που. 8 πολιτικές. Ναι, 8 πολιτικές, ναι, στην αστυνομία.
που αν περάσουν μειώνεται κατά ένα τεράστιο ποσοστό, 72% νομίζω, η πιθανότητα να πεθάνει κάποιος. Και είναι, δεν είναι κάτι, εντάξει, έχει και πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι για να γίνουν θα ήταν πιο περίπλοκα, αλλά δεν είναι κάτι υπερβολικά περίπλοκο. Δηλαδή σου λέει ότι μην πυροβολάτε, ας πούμε, σε αυτοκίνητα που κινούνται, γιατί σκοτώνουν τον οδηγό και σκοτώνονται για άλλοι πέντε, ας πούμε, παρέα, όταν πέφτει πάνω. Ή, ξέρεις, έχει διάφορες πολιτικές να μην έχεις, ας πούμε, αυτό το κεφαλοκλείδωμα που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί σκοτώνουν, ξέρω, πεθαίνουν άνθρωποι έτσι. Στη Γαλλία πήγαν να το απαγορέψουν το κεφαλοκλείδωμα, διαμαρτυρήθηκαν οι αστυνομικοί ότι μας παίρνει το κεφαλοκλείδωμα και τελικά το πήραν πίσω και είπαν κάπως, ξέρεις, ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του αστυνομικού. Το οποίο ουσιαστικά αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Το οποίο δεν είναι ακριβώς ότι άλλαξε πολιτική, απλά το συζητήσαμε και τελικά θα κάνουμε το ίδιο. Και οπότε λοιπόν έχει επίσης στατιστικά για όλες τις πόλεις της Αμερικής. Σου λέει ποιος είναι ο δήμαρχος, ποιος είναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι λένε, παρότι. Εντάξει, όλοι ξέρουμε τι είναι ο Τραμπ πλέον. Και όσοι δεν το ξέραν, ελπίζω ότι ξέρεις, έχουν πάρει μια ιδέα. Είναι ο πρόεδρος. Ότι για αυτό το θέμα είναι πιο εύκολο να επέμβουν οι δήμαρχοι και γενικότερα, ας πούμε, οι. Ότι μπορεί να λυθεί στο τοπικό επίπεδο. Ναι, πιο εύκολο. Δηλαδή ότι δεν έχει τόσο επιρροή ο πρόεδρος σε αυτό. Οπότε σου έχει πραγματικά στατιστικά για κάθε πόλη της Αμερικής, ποιες πολιτικές εφαρμόζουν, ποιο είναι το ποσοστό, όλα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή πραγματικά αξίζει, νομίζω, να μπείτε να το δείτε. Και φτάνοντας έτσι σε αυτό, ξέρεις, ένα ακόμα θέμα που προέκυψε μέσα από podcast που άκουσα άλλο ήταν με τον Πόποβιτς και τον Steve Kerr, που είναι προπονητές και δύο. Δεν ξέρω πόσο πασχετικό είναι ο Ρονάς γι' αυτό. Μ' άρεσε πως διακριτικά, ξέρεις. Έχουμε τον καθυστερημένο. Κάνανε ένα podcast πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά, μαζί και με έναν άλλο coach του NFL, του Αμερικανικού Ποδοσφαίρου, που έλεγαν ότι, ας πούμε, αυτοί είναι δύο λευκοί προπονητές ουσιαστικά σε ένα άθλημα που είναι κρατείται από μαύρους, ας πούμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έλεγαν ότι δεν είναι ρατσιστές προφανώς, θεωρούν ότι, ξέρεις, είναι άνθρωποι μορφωμένοι, προοδευτικοί και όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά δεν σταματάνε ακόμα και σήμερα να μαθαίνουν πράγματα, να εξελίσσουν πράγματα, ας πούμε, στην οτροπία τους, να ακούν ιστορίες που να λένε ότι, ξέρω εγώ, δεν το είχα φανταστεί ότι αυτό, ας πούμε, επηρεάζει έτσι. Και η μία από αυτές ήταν αυτή που είπες για την Τάλσα στην, στο... Είναι η Τάλσα και είναι και άλλη μία, και άλλο ένα. Και άλλο ένα. Η Τάλσα είναι... Το οποίο... Είναι ακραίο. Σηκώσανε, δηλαδή, πολίτες σηκώθηκαν με αεροπλάνο και βομβαρδίσανε... Συνοικία. Συνοικία μαύρων που ήταν η πιο. Προχωρημένη, ας πούμε. Ναι, ήταν μια από τις πρώτες. Ανεπτυγμένη. Των μαύρων που δημιουργήσαν αστική τάξη μέσα σε μια πόλη. Δεν είχαν. Είχαν μπόρους, είχαν δικηγόρους, είχαν. Και εν μία νυχτή τύπου. Επειδή κάποιο παιδάκι. Ογρό. Ναι, είπαν ότι ακούμπησε, ας πούμε, ότι επιτέθηκε σε κάποια λευκή. Που δεν είναι. Συνήθως αυτό είναι το trigger. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο δοκιμαντέρ το είχα δει, αλλά συνήθως το trigger είναι ότι. Νομίζω. Και στο άνθρωπο και ποντίκι, νομίζω, να αναφέρεται. Δεν ξέρω. Το ότι συνήθως αυτό που το ενεργοποιεί, ό,τι έχει να κάνει είτε είναι για τους νόμους των ναρκωτικών, είτε έχει να κάνει με τους νόμους υπερθαντικής ποινής. Η κατάληξη είναι οι μάλλον θα μας πηδήξουν τις γυναίκες. Ναι. Ή τις κόρες. Αυτό είναι το. Δηλαδή αυτό είναι που θα ενεργοποιήσει όλα. Θα λιωθεί η φυλή μας. Ναι, όλα τα άσπρα αντανακλαστικά. Μην πάμε πολύ μακριά. Ναι. Όλα τα αντανακλαστικά για να περάσει το οτιδήποτε ή για να κρατηθεί κάτω. Συνήθως αυτό είναι τελικά το επιχείρημα όπως ήταν. Και εκεί πραγματικά δηλαδή έχει ενδιαφέρον. Την έχουμε ποστάρει και στο Twitter και στο Facebook αυτή την ιστορία από το Ringer. Είναι πως σε ένα βράδυ ισοπεδώθηκε μια ολόκληρη συνοικία μιας πόλης, ναι, στην Αμερική από Αμερικανούς. Και δεν άνοιξε είναι μύτη. Είναι ακραία. Δεν πούμε, άνοιξε ακούγοντας μύτη. Ακούγοντας όλη την κουβέντα, είναι ακραίες ιστορίες όλες, αλλά... Και είναι ελάχιστες, δηλαδή αυτά τώρα είναι... έχουμε εμείς πέντε... Ναι, αλλά δεν είναι εξαιρέσεις. Δηλαδή βλέπεις φωτογραφίες, μια πολύ κλασική που και αυτή την είχα δει πρόσφατα στο Twitter, που είναι δύο μαύροι κρεμασμένοι στο κέντρο της πλατείας, ξέρω εγώ, και είναι 100 λευκοί οι οποίοι ποζάρουν χαρούμενα με τη φωτογραφία των... δηλαδή, και δεν είναι πριν... Δημόσια είναι... κρεμασμένους από τον εμφύλιο. Ναι. Μπράβο. Ήτανε κανόνας αυτό το πράγμα. Ναι. Υπήρχε η Ku Klux Klan, δηλαδή, ήταν μια οργάνωση που ήταν ανοιχτή. Αυτό θέλω να, ας πούμε, να γίνει κατανοητό. Δεν λέμε κάτι το ότι
ακούστε να δείτε τι έγινε μια φορά. Ναι. Είναι ότι ακούστε ένα παράδειγμα ακόμα, κάτι το οποίο ήταν καθημερινότητα. Και πλέον είναι γεγονός, δηλαδή τους σκοτώνουν έτσι. Δηλαδή η κοπέλα που λένε τώρα η Μπριόνα Τέιλορ, ναι, ναι, που έχει γίνει ο χαμός, τη σκοτώσαν μέσα στο σπίτι της. Δηλαδή μπήκαν αστυνομικοί και τη σκότωσαν μέσα στο σπίτι της χωρίς να έχει τίποτα πάνω της. Είναι ιστορίες που ακούς, ας πούμε, όλους αυτούς που λένε ότι μαθαίνουμε στα παιδάκια από μικρά να λένε να μην τρέξουν από την αστυνομία, να μην, να μην κάνουν απότομες κινήσεις, να λένε πάντα ναι, ένα τέτοιο. Και βλέπεις, ας πούμε, το Last of Us. Το Last of Us. Το Last of Us είμαι επηρεασμένος από PlayStation τώρα, παιδιά, sorry. Από Counter-Strike. Ναι, ναι, ναι. Λογικά. Όχι, βλέπεις. Πες τη σειρά μου, ρε. Το Γονιδεσίας, μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Δεν άδειξα να το δω. Αχ, δεν άδειξα. Το ξέρω ότι πρέπει. Αλλά είναι πολύ. Ξεκίνησα είναι σκληρό. Με σε διέλυσε. Ναι. Όχι, δεν είναι καθόλου. Θα σε σφίξει μέχρι τέλους άμα σε προειδοποιώ. Ναι, δεν περίμενε να φύγει κάποιο χαπιέρο. Ναι. Τέτοιο, δηλαδή θα πάω πάλι φυλάκι. Ξέρω δηλαδή πάνω από το διάλογο. Αλλά είναι τρελό αυτό το ότι λένε. Ξέρεις, ναι, 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 ναι. Λένε απλά, γιατί φοβούνται να μην το σκοτώσουν. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Δεν είναι. Μα από τότε που βάλανε και τις κάμερες οι αστυνομικοί, δηλαδή αυτό το έλεγα και με τον Χρήστο στο προηγούμενο podcast, είναι ότι μου κάνει εντύπωση ότι χρειαζόταν κάτι τέτοιο για να είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δηλαδή ήταν μια τρομερά συμβολικό θάνατος με το γόνατο από πάνω, λευκός και η κάμερα το παίρνει σωστά και είναι για 8 λεπτά. Ναι, είναι πολύ συμβολικό. Αλλά κάθε μήνα βλέπω ένα βίντεο. Σκέψου πόσα δεν έχουμε δει αυτό. Ακριβώς. Πόσα δεν έχουμε δει. Αλλά ακόμα και αυτά που έχουμε δει είναι. Απλά δεν τον πατάει στο λαιμό. Δηλαδή του λέει, σήκω στα χέρια, πιάσε το τέτοιο, δεν ξέρει τι να κάνει. Μπαπ! Και το έχω δει. Και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή την επόμενη μέρα ήταν μια ακόμα μέρα. Και είναι πόσα μέρα. Είναι άλλα που δεν έχει δει. Που έχει μείνει τυφλός. Που έχει μείνει παράλυτος. Που έχει μείνει. Δεν ξέρω και εγώ τι. Κατάλαβες. Δηλαδή πράγματα στην καθημερινότητα που δεν τα βλέπουμε, δεν τα βιώνουμε. Και το έχω συζητήσει αυτό με τον Ντόμ και εκτός podcast και σε άλλο podcast ότι είναι η κατάρα εισαγωγικά και το άκουγα που το έλεγε ο Ντάνιελ Φλος νομίζω σε ένα special του λευκού straight άντρα αυτό ότι δεν έχω βιώσει την, ξέρεις, ούτε το ρατσισμό, ούτε το σεξισμό, ούτε το ομοφοβικό, ούτε τίποτα. Ναι, ότι δηλαδή βγαίνεις και είσαι άρχοντας, ας πούμε. Ναι, δεν έχεις, δηλαδή σαν... Είμαστε πάνω κάτω συνομήλικοι. Δεν... Ναι, ναι, ναι. Εμείς, τελευταία φορά που θα ζούσαμε κάποιο είδους φόβο ήταν να ήσουν 11, 12 και θα έπρεπε να πάρεις το λεωφορείο και να μην σε. Ότι είναι μεγάλη, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι εκεί υπάρχουν γυναίκες που είναι τα 35 για ακόμα σκοφτώνουν στον δρόμο. Δηλαδή είναι. Ναι, ναι, ναι. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα το πιάσουμε. Ναι. Που θα το καταλάβουμε. Ακριβώς. Και γι' αυτό τον λόγο μου φαίνεται πολύ. Δηλαδή τώρα, ρε παιδί μου, στην Αμερική υπήρξε μια τεράστια οργή. Και στον δρόμο και με πολλή ένταση, ξέρεις. Το έλεγε και ο Πόποβιτς το τέτοιο, ότι ξέρεις, αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε πριν από όλα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβεις γιατί γίνεται αυτό και πώς οι δρόμοι έχουν γεμίσει ξαφνικά από οργισμένους ανθρώπους που τόσα χρόνια, εδώ και 400-500 χρόνια, υφίστανται αυτό το πράγμα. Οι παππούδες, οι προπάπτες. Δηλαδή όλοι οικογενειακώς έχουν μάθει να μην μιλάνε. Και πόσο πια να αντέξει ένας λαός να μην μιλάνε. Ναι. Χωρίς κάποιος να τους υπερασπίζεται. Απλά εκεί, ας πούμε, μια τελευταία σκέψη πάνω σε αυτό είναι ότι βλέπουμε τον κόσμο που είναι στον δρόμο, το οποίο είναι το ωραίο, αλλά για όσους είναι στον δρόμο υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι στον δρόμο. Και τον Νοέμβριο έρχονται εκλογές στην Αμερική, δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη να ξαναβγεί ο Τραμπ κανονικότατα. Ναι. Πολύ πιθανό. Το θεωρώ το πιθανότερο. Το οποίο ναι. Και αυτό μας δείχνει κάτι, ότι δεν έρχεται δυστυχώς η αλλαγή. Όχι, δεν έχει τα απαραίτητα. Δεν έχει τα απαραίτητα έτσι. Αλλά... Όχι, δεν είναι ότι θα μπουν ξαφνικά σε κάποιο. Δεν είναι ότι ο κόσμος από το δρόμο θα μπει ξαφνικά σε ένα ίδρυμα. Ναι, και θα πάρει αποφάσεις. Είτε είναι η Βουλή, είτε είναι το Δημαρχείο, είτε οτιδήποτε. Και ξαφνικά... Θα κάνει την νομοθεσία και θα το αλλάξει το τέτοιο. Είναι καθαρά συμβολικό. Αυτό. Το awareness είναι το πρώτο, να αλλάξουν κάποια πώλησης και. Και σιγά σιγά με όλους τους αγώνες να φτάσουν. Εμένα αυτό που με τρέλανε είναι πολλά σχόλια που έβλεπα και τα έβλεπα και στο αμερικανικό Twitter που είναι εξίσου σκουπίδι με το δικό μας και στο δικό μας, ας πούμε, μικρό κόσμο εδώ της Ελλάδας, είτε κάτω από posts, είτε και σε εμάς και σε άλλους, ας πούμε. Με είχε τρελάνει ένας φίλος τώρα που το θυμάμαι σε μια φωτογραφία που είχες βάλει εσύ, Ντόμ,
που ήταν ένας πατέρας που είχε το παιδάκι στην αγκαλιά και ήταν αστυνομικός δίπλα με το όπλο, ξέρεις, και σημάδευε. Ναι. Και έλεγε αυτός, δηλαδή μας το είχε γράψει, ότι βρε ζώα, δεν σημαδεύει το παιδί. Και του λέω, δηλαδή, άρα το πρόβλημα είναι ότι σημαδεύει, ας πούμε, 20 εκατοστά δίπλα το παιδί. Και, άρα είμαστε εντάξει. Είναι okay. Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν το σημαδεύει. Για ποιο λόγο βάζει ότι τύπου, τι δεν καταλάβαμε. Εσύ όμως, γιατί του λες όλους φίλους. Αυτός με είχε τρελάνει λίγο. Και επίσης, με τρελάνε αυτοί που έλεγαν ότι, ξέρεις κάτι, άμα θες να κάνεις μια διαμαρτυρία, κάτι να ειρηνικά. Όποτε έχουν γίνει ειρηνικές διαμαρτυρίες, απλά ξέρεις δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, ο Καπέρνικ στο NFL έσκυβε ειρηνικότατα. Κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου. Α, ξέρω εγώ τι έκανε. Όσοι ήταν τέτοιο. Στο NBA διαμαρτύρανε ελληνικά. Α, τι κάνανε. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ τον σκοτώσανε. Πηγαίνανε, τους πετάγανε πέτρες, τους δέρνανε. Ειρηνικές. Δηλαδή. Και το θέμα ήταν ότι. Μα καλά, διαμαρτύρεστε ελληνικά τώρα, πώς θα γίνει. Ξέρω, χάνετε το νόημα. Το συζητήσαμε, σου λέει. Ναι, ναι, το είπαμε μια, το είπαμε δυο. Ναι. Όχι τώρα ειρηνικότατες είναι οι διαδηλώσεις. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ένα 99,9 του κόσμου, ξέρω εγώ, που είναι. Ξέρεις κάτι. Πρόβλημα. Ναι, αλλά θέλω να πω. Αλλά όχι ότι να μην δικαιολογείς και την οργή. Δηλαδή, ναι, δεν μπορείς να μην δικαιολογείς την οργή. Αυτό. Δεν μπορείς να μην την καταλαβαίνεις την οργή του κόσμου. Και ούτε να. Αυτό είναι το κλασικό με τον media, το να κεντρήσεις στην οργή και όχι στο γιατί είσαι οργισμένος. Ότι πώς τολμάς και είσαι τόσο εξοργισμένος, ας πούμε. Κάπου είδα νομίζω ένα post. Δεν ξέρω αν ήταν του Γιάννη Ανδρουλιδάκη στο Facebook που γράφει πολύ ωραία, αλλά. Κάπου είδα που έλεγε ότι πρώτα πρέπει να το αναγνωρίσουν, πρώτα πρέπει να το συζητήσουν, να πούνε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, να καταλάβουν πού εδράζονται και μετά να λυθεί. Δεν είναι ότι μόνο ένα πώληση μπορεί να το αλλάξει. Mm. Καλά, σίγουρα. Πρέπει να γίνει κοινωνικό κτήμα. Ναι, βέβαια. Εμένα αυτό που με. Άλλο ένα που ήταν πολύ ευαισθητό μου σημείο και έκανα unfollow διάφορους, ας πούμε, κλπ. ήταν αυτό με το looting και όλο το, ξέρεις, ναι, το spam καταστήματα και τέτοιο, που είναι τελείως χάνεις το νόημα. Ναι, συμφωνούμε. Έπρεπε να σπάσεις το κατάστημα, το Target, ξέρω εγώ, ή το Costco ή δεν ξέρω εγώ τι, και να το κάψουν για να. Όχι. Δεν έχει σχέση. Δίνεις και συγκεκριμένες brands για κάποιο λόγο. Ναι, ρε φίλε. Είναι. Γιατί το θυμάμαι, γιατί το έβλεπα από μια κοπέλα που το έλεγε. Να πάρετε χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Και να πούμε ακόμα. Να σπάσανε την Apple. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι. Και όποιον άλλον. Το έλεγε μια κοπέλα στο Twitter που ήταν. Ξεχύλιζε η οργή από μέσα τη, ας πούμε. Και έλεγε ότι. Ναι, γίνονται αυτά. Δεν είναι σωστό που γίνονται. Αλλά αν κοιτάξει αυτό και. Δηλαδή και σχολιάζεις αυτό, χάνεις όλο το υπόλοιπο, βέβαια. Όλο το υπόλοιπο που είναι η ουσία. Έτσι, δηλαδή, χάνεις, δηλαδή, πραγματικά μπορεί να ακουστεί τι και υπερβολικό και δεν, πραγματικά αντιλαμβάνω. Αν και κεγόντουσαν όλα τα target της Αμερικής και όλα τα. Όλα να τα καίγανε, δεν θα έφτανε ούτε στο 1/10 αυτών που έχουν υποστεί ιστορικά. Δηλαδή, είναι αδιανόητο. Πραγματικά το λέω και το ξαναλέω, το είχα πει και στο Manos Madness, πρέπει να δείτε το Roots. Είναι μια σειρά remake του History Channel που αναφέρεται, ας πούμε, στην ιστορία ενός σκλάβου που ξεκινάει από την Αφρική, καταλήγει στην Αμερική και τέλος πάντων φτάνει μέχρι πολλά χρόνια μετά η οικογένειά του. Αν δείτε τι γινόταν, που έχει στηθεί όλος ο Αμερικανικός Νότος, η οικονομία του Αμερικανικού Νότου, είναι πραγματικά, δηλαδή. Μα και η κόντρα νομίζω με τον Βορρά τελικά ήταν γιατί εσείς έχετε τζάμπα εργατικά χέρια. Αυτό ήταν. Η κόντρα δεν ήταν. Είναι κακό να έχετε μαύρους δούλους. Ήταν ότι γιατί εσείς έχετε φτηνά εργατικά χέρια και εμείς πρέπει να κολλάμε ένσημα. Ναι, ναι. Η καλύτερη απάντηση για το looting ήταν, νομίζω την είδα σε μια φωτογραφία που λέει: αν σε ενόχλησε το looting, λέει δεν θα σου αρέσει καθόλου το Βρετανικό Μουσείο. Όχι, μα ήταν τρελό, δεν ξέρω, μου είχε φανεί αυτό. Εδώ να πούμε, σημειώσει ότι αυτό είναι η αντιμετώπιση του να δούμε, να κεντράρουμε εκεί. Αυτό είναι παγκόσμιο. Δηλαδή στην Ελλάδα, κάθε φορά που βλέπω μια μεγάλη πορεία, το μέσο της τηλεόρασης που περιμένω ότι δεν θέλει να συζητήσει το actual θέμα. Θα μας πει για ποια μαγαζιά πιθανώς σπάσανε, ξέρω εγώ. Μην πας μακριά, θα δεις μία μολότοφ να εκτοξεύεται, ναι, 7 φορές μέσα σε 2 λεπτά. Μπράβο. Και αυτό είναι το ρεπορτάζ, ουσιαστικά. Ναι, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Θα ακούγεται κάτι από πάνω, αλλά αυτό το οποίο εισπράττει ο αποχαυνομένος θεατής, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Φίλος.
φίλος θα βλέπει και θα πει «Α, ωραία, 47 μολότοφ». Δηλαδή δεν θα μετρήσει καν, θα πει «Α, καλά, είναι χαμός». Ναι. Μπράβο, μπράβο. Απλά αυτό, ξέρεις, το βάζω στο ότι... Εντάξει, δεν έχει νόημα τώρα να το βάλουμε στη ζυγαριά προφανώς, ας πούμε, τη διεκδίκηση του ενός και τη διεκδίκηση του άλλου, αλλά στην Ελλάδα μπορεί να δεις κάτι τέτοιο το οποίο είναι, συμφωνώ, πολύ λιγότερο μαζικό. Δηλαδή, ξέρω, είναι μια πορεία, αλλά ήταν, μιλάμε, μια χώρα ολόκληρη τώρα. Ναι, ναι. Δηλαδή, το scale ήταν εκθετικά μεγαλύτερο. Και το λέω και μαθηματικά έτσι. Δηλαδή, και με τρέλαινε που δεν μπορείς να εστιάζεις. Δηλαδή, φίλε, τους σκοτώνουν τόσα χρόνια, δεν μπορείς να εστιάζεις αυτό. Κακός. Χίλιες φορές κακός που έγινε και αυτό. Αλλά... Ναι, να το συζητούσαμε άμα γινόταν looting για 450 χρόνια. Ναι, μπράβο. Παιδιά, ξέρεις, έχουμε δύο προβλήματα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό. Και δεν ξέρω τώρα ποια είναι η άποψή σου, Ντόμ. Δεν το έχουμε συζητήσει τόσο... Διαφωνώ με ό,τι έχεις πει. Όχι, και καλά, ναι. Για το NBA τώρα που είναι να ξεκινήσει και υπάρχει, ας πούμε, μια ομάδα... παικτών που λέει ότι ξέρεις. Μήπως καλύτερα όχι, γιατί θα τραβήξουμε, ας πούμε, το spotlight αλλού. Είναι πολύ προσωπικό, νομίζω. Γιατί για πάντα το NBA, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που το έχουμε ζήσει πολύ, ας πούμε, φανατικά, είναι μια κοινότητα η οποία σε αυτό που βγάζει, τουλάχιστον πέρα από όλα τα λεφτά που παίζουν πίσω, είναι ένα πρότυπο στο πώς αντιμετωπίζει τους αυτή τη διαφορετικότητα, οποιαδήποτε μορφή τη διαφορετικότητα, τη σχέση της με το WNBA, το γυναικείο, το ανδρικό, τα πάντα. Οπότε συμβολικά είναι ένας χώρος ο οποίος βγάζει κάποια θετικά μηνύματα. Μεν. Επίσης, άπαξ και ξεκινήσει και όλα τα φώτα πέσουν εκεί, έχεις την προσωπική δυνατότητα σαν παίκτης να στρέψεις τη συζήτηση εκεί που σε νοιάζει και να έχεις το πάτημα να το κάνεις. Με έναν τρόπο ξεχωριστό, γιατί και τώρα βγαίνουν και μιλάνε οι παίκτες. Τότε που θα πέσουν τα φώτα, ίσως έχουν ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα. Παρ' όλα αυτά, αν εσύ προσωπικά νιώθεις ότι εδώ ο κόσμος καίγεται και εμάς μας βάζετε να παίξουμε μπάσκετ, και γι' αυτό μου είναι σεβαστό, ας πούμε. Ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι προσωπικό. Αυτό είναι, νομίζω, καθαρά πρέπει να το δουν από μέσα, γιατί εμείς το βλέπουμε φουλ απ' έξω, όπως έχουμε ξαναπεί. Mm. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ζυγιστεί το τι θα έχει μεγαλύτερη. Μπράβο, το impact, ας πούμε. Μεγαλύτερη αποτύπωση. Δηλαδή, τι θα είναι, αν δεν έχει NBA μέχρι να λυθούν πέντε πράγματα, ή αν έχει NBA και θα συζητάμε παράλληλα για αυτά τα πράγματα. Τώρα σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, εγώ θα έλεγα εντάξει. Και να μην κάνουμε NBA, ψηλό. Ναι. Δηλαδή, κοίτα, είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που. Εγώ κοιμάμαι νωρίτερα, ούτως ή άλλως. Είναι η πρώτη φορά. Αγγίξουν, που έχει νόημα. Δηλαδή, συνήθως λέμε τον Καρύ ότι είναι, ξέρεις, ψηλό τρελός, ας πούμε, λέει τα δικά του, περιέργειες για το τι γίνει επίπεδη και μπλα μπλα μπλα, ας πούμε, τρέλες. Είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρω αν ο σκοπός του είναι αυτός που λέει, αλλά αυτό που λέει έχει νόημα. Εδώ. Δηλαδή, έχει, και έχει νόημα όχι μόνο από την άποψη την, ξέρεις, ότι τραβάμε το spotlight αλλού, έχει νόημα ότι, ξέρεις, ασκούμε μια πίεση γιατί πονάνε κάποιες τσέπες, ας πούμε. Δημιουργείς ένα τεράστιο inconvenience σε ανθρώπους που μπορεί να πιέσουν αντίστοιχα, να πούνε ότι, παιδιά, ελάτε να το λύσουμε τώρα για να ξεκινήσουν αυτοί, να φτιάξουμε λίγο τα πράγματα. Γιατί έχω χάσει ήδη. Ναι, γιατί, μπράβο. Ναι, ναι. Ναι. Οπότε, έχει λογική αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι εντελώς παράλογο. Αλλά μετά που σου λέει ο παίκτης που ομίλεται με πολύ λιγότερα χρήματα, ότι εγώ έχω. Πολύ σωστό κι αυτό. Μια καριέρα 10 χρόνων και τέλος. Ναι, ξέρεις, πολύ και σωστό. Τώρα τα χάνω. Και γενικότερα, νομίζω, σε όλα αυτά τα πράγματα ο σκοπός είναι να καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, αυτό που είπαμε και πριν. Το πίσω μου είναι αυτό. Δηλαδή, ακόμα και ακούς την άποψη του Κορή. Συμφωνείς, διαφωνείς. Άκουσε έτοιμα. Δεν είναι τώρα η φάση να πει α, χέσαι μας χαριάσει να ξεκινήσει τον μπάσκετ, να έχουμε δει μπάσκετ. Ακριβώς. Δηλαδή, κατάλαβε γιατί το λέει. Κατάλαβε γιατί γίνεται το. Πραγματικά αυτό που λέγαμε πριν, κακό το looting, κακό, υποστηρίζουμε το looting, όχι, δεν το υποστηρίζουμε. Αλλά γιατί γίνεται, πώς στάνουμε εκεί και γίνεται, δηλαδή τι έγινε, γιατί εστιάζουμε σε αυτό, ξέρεις. Το αποτέλεσμα. Να κοιτάμε λίγο να καταλαβαίνουμε τι δημιουργεί κάποιο, ξέρεις, κάποια κατάσταση. Αντίστοιχο ήταν και με αυτό το ότι, ας πούμε, γκρεμίσανε αγάλματα στην Αγγλία, αγάλματα στην Αμερική, ξέρεις. Και αυτό ήθελα να ακούσω την απόψη σας, ας πούμε, ξέρεις. Ποια ήταν η φάση, ξέρεις, σου λέει ο άλλος ότι α, είναι το heritage, ξέρω εγώ, η κληρονομιά μας. Υπάρχει χρόνια, είναι ιστορικό, είναι εργοτέχνης ή whatever. Εμένα, όπως είμαι προσωπικά, είναι, εντάξει, δεν κάνει απλά σε όλες τις περιπτώσεις το ίδιο, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι να τον κρεμίσουμε. Δηλαδή, άμα ήταν ο άλλος πουλούσε σκλάβους και έγινε έτσι πλούσιος και ρίξτε τον κάναμε τέτοιο, ρίξτε το.
Δεν πειράζει, θα βάλουμε άλλο άγαλμα. Υπάρχουν άγαλματα να κάνουμε. Γενικά θα έλεγα ότι ναι, εντάξει, ας το δοκιμάσουμε. Δηλαδή, ναι. Αν ο Λεοπόλτος του Βελγίου δεν ήταν ευχαριστημένος με την απόδοση ενός εργάτη και του έκοβε το χέρι, και τώρα έχει 40 άγαλματα σε όλο το Βέλγιο, γιατί το βελγικό κονγκό ήταν προσωπική κτήση. Ήταν σαν να είναι η αυλή του, δεν ήταν κομμάτι του Βελγίου, ήταν σαν να είναι. Δικό του. Ναι, ναι, ναι. Ήταν στο κτήμα του. Δεν έχω τέτοια ιδιοκτησία. Μια σύγκριση. Σα λέει στο εξοχικό του, αλλά ούτε καν τη οικογένειά του. Ήταν δικό του. Έχω το βελγικό κονγκό. Και αυτοί που ζουν εδώ πέρα του κόβω το χέρι, γιατί δεν βγάλανε αρκετά διαμάδια και διάφορα τέτοια. Εγώ είμαι okay, ναι, να το δοκιμάσω. Να δοκιμάσουμε να γκρεμίσουμε τα αγάλματα του Λεοπόλδου. Ήδη καθαρίστηκαν και κάποιοι πίνακες από το Καπιτόλιο από ό,τι είδα. Μπορεί να είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Δεν καίγομαι κιόλας δηλαδή για το. Κοίτα, και εγώ είμαι full μέσα για το συμβολικό του πράγματος. Γιατί αν τα βάλεις κάτω. Και εκεί υπήρχε του Louis και ένα beat πολύ κλασικό που έλεγε, ας πούμε, για τα μεγάλα wonders του κόσμου, με τα πιο μεγάλα πράγματα. Τα οποία φτιάχτηκαν, λέει, για να τα φτιάξει εγώ, χρειάζεται χρόνο και σκλάβους. Δηλαδή, μιλάς για τις πυραμίδες, ξέρω εγώ. Που δεν είναι. Έτσι δημιουργούνται τα. Δηλαδή, πολύ ανθρώπινο πόνο και suffering για να δημιουργηθούν αυτά. Που λες, δεν μπορώ να γκρεμίσω, ας πούμε, τώρα ότι υπάρχει και δεν υπάρχει. Ή, ας πούμε, το πώς αποτυπώνεται στη ζωγραφική για άπειρους αιώνες η γυναίκα, ας πούμε, και το πώς είναι. Ναι. Υπάρχει και μια διαφορά. Νομίζω ότι μου αρέσει ο συμβολισμός στο να. Του συγκεκριμένου του Λεοπόλδου που αυτό, ρίξτε το, ας πούμε. Ναι. Γιατί είναι συμβολικό. Μία ή άλλη. Δεν με καίει. Θα κράταγα κάτι από. Δηλαδή, θα τράβαγα κάπου τη γραμμή. Ναι, πρέπει. Χρονικά. Όχι απαραίτητα με το καλλιτεχνικό έργο ή την αισθητική του αξία, αλλά θα το τράβαγα κατά πόσο υπάρχει ιστορική συνέχεια. Δηλαδή, αν οι απόγονοι των ανθρώπων που απεικονίζονται στο Καπιτόλιο, οι οποίοι καθαιρέθηκαν, εξακολουθούν και έχουν μνήμες, τον παππού που έχει μνήμη του παππού, που έχει μνήμη του παππού που σκότωνε μαύρους ή που πουλάει μαύρους, είναι διαφορετικό από το να πεις ότι. Δεν έχω καμία σύνδεση, ας πούμε. Χτίστηκαν με σκλάβους. Δεν είναι. Και είναι και λίγο. Σωστή. Τα δεδομένα, τα ιστορικά, ας πούμε, εκεί είναι διαφορετικά. Δηλαδή. Συμφωνώ ότι έχει κουβέντα γενικότερα αυτό το θέμα, γιατί πάμε να βάλουμε μια κουβέντα και κάποια συμπεράσματα του τώρα σε μια εποχή που δεν υπήρχαν αυτές οι αναζητήσεις, δεν υπήρχαν αυτά τα συμπεράσματα. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις. Αλλά κάποια είναι ψιλοξεκάθαρα, μωρέ. Καταλαβαίνω και ότι ο τύπος, ας πούμε, που πλούτησε πουλώντας εκατομμύρια σκλάβους και τώρα τον έχω σε ένα άγαλμα και ουσιαστικά τον τιμώ. Δεν είναι πολύ ωραίο για κάποιον άνθρωπο του άλλου χρώματος, ας πούμε, που είναι μαύρος. Α, ναι, είναι και αυτός που, ξέρεις, ο προστάτης της πόλης μας, που πούλησε τους παππούδες μας, ας πούμε. Ξεκάθαρα. Συμφωνώ. Νομίζω ότι έτσι κιόλας καταλήγει σε μια φάση. Αλλά αυτό αν επεκταθεί, έχει τρομερές. Ναι, ναι. Ισχύει. Αυτό οφείλει να έχει τρομερές προεκτάσεις. Ναι. Δηλαδή, και έχει ενδιαφέρον και αυτή η συζήτηση. Να σκάβεις για το Λεοπόλδο του Βελγίου, θα πρέπει να αρχίσεις να σκάβεις και το τι κάνανε οι Βέλγοι. Πώς ουσιαστικά υποκινήσεις. Ναι, μπορεί να μην έχει. Με του Λουάντα και με του Χούντου και του Τούτσι. Μπράβο. Το έδωσε ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα που εντάξει, τύποι φεύγοντας από τύψεις. Ήταν δύο ουσιαστικά φυλές οι οποίες ζούσαν στη Ρουάντα, ήταν η Χούτου και η Τούτσι. Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν ποιοι. Η μεν ήταν ψηλή και λέγανε ότι αυτοί ήταν οι θεοί που ήρθαν από την Αίγυπτο και ήταν οι καλλιεργημένοι κλπ. Και τους βάλανε σε όλα τα δημόσια πόστα και ήταν έτσι οι υψηλόβαθμοι κλπ. Και οι άλλοι ήταν οι πληβοί. Και κάποια στιγμή ψηλοφεύγοντας το 62 οι Βέλγοι νιώσανε και λίγο ευρωπαϊκές τύψεις και λίγο snowflake, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και αυτά και φεύγοντας λένε και πούστε, σφάξτε και αυτούς. Ενώ αυτοί είχαν ουσιαστικά αυτοί είχαν εκδώσει ταυτότητες φυλετικές. Εσύ είσαι Χούτου, εσύ είσαι Τούτσι. Μέχρι τότε δεν σου λέω ότι ζούσαν φουλ ειρηνικά, θα υπήρχαν κόντρες, αλλά μπορεί να ήταν στο επίπεδο της γειτονιάς, στο επίπεδο των ανθρώπων. Και φεύγοντας σου λέει, σφάξτε τους γιατί τόσα χρόνια τους είχατε από πάνω. Και κάνω μια πρώτη σφαγή και μετά έχεις και τη μεγάλη γενοκτονία τώρα του 1994 που ήταν τώρα που σφαγιάστηκαν τόσο και τόσοι. Και βλέπεις ότι και αυτό έχει μια ρίζα από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ναι. Και αν ψάξεις μετά θα βρεις αντίστοιχα στην Ινδία και θα βρεις όπου έχουν πάει. Εδώ. Θα βρεις. Στην Αμερική, ναι. Ό,τι έχει να κάνει με πικιοκρατία ξεκινάει με μια μη καλή ιστορία. Ναι, και όντως κάπου, ξέρεις, πρέπει να τραβήξεις τη γραμμή, αλλά δεν μπορείς να τα κρεμίσεις όλα από μια μέρα στην άλλη. Αλλά είναι καλό και το να.
Αλλά μπορείς να μπεις. Ακόμα και επειδή συζήτηση. Ναι. Γιατί η αρχή ναι. Αθήνα είχε τέτοιο, γιατί μπράβο. Δεν έχουμε ιστορική συνέχεια σοβαρή τέλος ναι, πάντων ναι. Με την αρχαία Αθήνα. Δεν είναι ότι. Το έχω τώρα. Τι? Αυτό, αυτό τώρα που είπε ήταν. Δεν κυλάει εδώ, έμανε. Με έχω δει στον καθρέφτη. Και πάλι και μπιτ στο τούντρα τα εγκαθέβα. Ναι, με έχω δει στον καθρέφτη και θα μπορούσα κάλλιστα να με κόσμο. Οκ. Ναι. Και αυτό είναι άλλο ένα ζήτημα που κλείνοντας ας πούμε το πρώτο μέρος αυτό το section ναι, αξίζει να ξέρεις, να εξετάσουμε το πόσο δηλαδή εγώ δεν είμαι ρατσιστής, έτσι είμαι ένας άνθρωπος που έχω, εντάξει, έχω μορφωθεί whatever, δεν έχω μορφωθεί, δεν έχει σημασία τόσο για μένα αυτό όσο το να έχεις καλλιεργήσει ας πούμε κάπως ας πούμε, το μέσα σου. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, το έχω γράψει, ότι δεν θεωρώ ότι μορφωμένοι άνθρωποι δεν είναι ρατσιστές ή το αντίστροφο. Εμένα είχα γράψει ένα πολύ ωραίο... Δεν πάει με το πιθυρό. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και το λέω, είχα γράψει ένα πολύ ωραίο post. Ναι, το είχα γράψει. Το δέχομαι, γιατί ήταν ιστορία προσωπική από τη γιαγιά μου, που δεν ήταν μορφωμένη γυναίκα, έτσι. Αλλά όποιον και να έβλεπε στον δρόμο τον αγαπούσε. Για κάποιο λόγο που ποτέ δεν καταλάβαινα όταν ήμουν μικρός, αλλά ξέρεις τώρα σε μεγαλώνω αρχίζω και το εκτιμάω πολύ περισσότερο. Και ήταν μια φορά που η ξαδέρφη μου από τη Γαλλία ήθελε να έρθει με κάποιες φίλες της και η μία ήταν μαύρη. Η γιαγιά μου δεν είχε δει ποτέ μαύρο άνθρωπο στην Ελλάδα, ας πούμε, ξέρεις, από κοντά, ας το πούμε έτσι. Τους είχε δει τηλεόραση. Την πείραζα όντας μικρός εγώ και... τώρα γύρνα από τη γιαγιά, έβλεπε Wire. Και ήταν από την Βαλτιμόρ και καλά, ξέρεις. Συγγνώμη, σε λίγο. Και είχα μια ανησυχία μέσα μου πώς θα το χειριστεί όταν θα έρθει να μείνει στο σπίτι. Και τελικά όταν ήρθε και έμεινε στο σπίτι, η γιαγιά μου ήταν τίποτι... Είχε έρθει ένα άγγελ. Πήγαινε, τη χάιδευε συνεχώς, τη φιλούσε συνεχώς. Την είχε τύπου απίστευτο. Ήταν το διαφορετικό, αλλά ξέρεις, της φαίνονταν τόσο ωραίο και τόσο την αγαπούσε τόσο πολύ, που η άλλη κοπέλα όταν έφευγε πλέον, είπε ότι όταν πες της λέει της γιαγιάς, ότι όταν θα αισθάνομαι άσχημα με κάτι που μου συμβαίνει τέτοιο, θα θέλω να έρχομαι εδώ για να μου μαγειρεύει, να με χαϊδεύει και να με φροντίζει, ας πούμε. Και εκεί έλεγα, ξέρεις, ένας άνθρωπος που δεν το είχε ξαναδεί, δεν είχε μεγαλώσει με αυτό, δεν είχε την γνώση, δεν είχε κάτι, και όμως η αντίδραση ήταν αυτή, η αγάπη. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε ρατσιστές, ρε παιδί μου, τώρα εδώ, αλλά έχουμε κάποιες απόψεις ή δεν ξέρω και εγώ τι, πολύ βαθιά μέσα μας που να μπορεί να στο μέλλον να χρειαστεί να τις κοιτάξουμε και να πούμε ότι, ξέρεις, αυτό πίστευα τότε όταν ήμουν, ας πούμε, 33 χρονών ή όταν ήμουν 25 χρονών, αλλά και ήταν μάλλον. Κάνεις channel των inner... Daniel Sloss από το X. Ναι, 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 το κάνω full. Αλλά είναι και κάτι το οποίο το έχω δει, ας πούμε, και στον εαυτό μου. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που πίστευα όταν ήμουν 15 χρονών. Που τώρα λέω τι μαλακίες. Καλά, και εγώ δεν νομίζω, ναι. Ότι το έχω πάει, δεν νομίζω ότι το έχω πάει by the book μέχρι τα 37. Ναι. Ότι όλες μου οι απόψεις ήταν σωστές και τέτοια. Ακριβώς. Και σου πει γιατί πόνο εδώ πέρα μπορεί να θέλω να. Μπράβο. Ναι, και ναι. Νομίζω αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Δεν πει πας μακριά. Ο σεξισμός είναι τόσο βαθιά εντυπωμένο. Μπράβο. Ακριβώς. Εγώ σε μια αντίστοιχη παρέα συνομήλικων και ανθρώπων μορφωμένων, καλλιεργημένων, τέλος πάντων με τη λογική, τα προοδευτικά ας πούμε ιδανικά, έχουμε βρεθεί σε διακοπές, είμαστε όλοι μαζί σε ένα σπίτι, τρώμε και μετά με έναν μαγικό τρόπο χωριστήκανε άντρες γυναίκες, μετά το φαΐ, οι άντρες έξω και οι περισσότερες γυναίκες μέσα. Για το καθάρισμα. Και το είδα και δεν το. Που αν πάρω έναν-έναν τους ανθρώπους που ήταν εκεί, γιατί τους έπιασα και έναν-έναν μετά και την έκανα την άνοιξα τη συζήτηση, λέω σαν εικόνα ήταν. Ενώ δεν μπορώ να κατηγορήσω, δηλαδή έναν-έναν να τους πιάσω και να πω ότι αυτός μια χαρά είναι και πάρα πολύ σωστά φέρεται στη γυναίκα του και πάρα πολύ ωραίες απόψεις έχει και όλα καλά. Αλλά δεν πάβει σαν μια αθρηστική κοινωνική συνιστόσα να χωριστήκαμε στα δύο. Το είδα. Μπροστά μου. Δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος, οπότε δεν νομίζω ότι είναι ότι μπορούμε να καβαλάμε το high horse. Ακριβώς. Και νομίζω ότι για όλους μας, ξέρεις, εγώ το βλέπω όχι μόνο σε αυτό, το βλέπουμε στο μπάσκετ, το βλέπουμε «Α, τότε ξέρω εγώ δεν ήμασταν τόσο ευαίσθητοι, α, τότε δεν γινόταν αυτό». Ναι, δεν πειράζει.
ξέρεις, πάμε μπροστά. Δηλαδή, κάποια πράγματα που στα 60s δεν γινόντουσαν, ναι, τώρα γίνονται. Και κάποια πράγματα που τώρα δεν γίνονται, σε 50 χρόνια μπορεί να γίνονται. Και αυτό είναι καλό. Δηλαδή, δεν πρέπει να μένουμε στο ότι, εντάξει, εγώ έμαθα τώρα 5 πράγματα, δεν είμαι ρατσιστής, δεν είμαι ομοφοβικός, δεν είμαι τέτοιο. Άρα, τελείωσα, έκλεισα σαν άνθρωπο. Δεν μπορώ να εξελιχθώ παραπάνω. Έφτασα, εδώ είμαι. Τέρμα πάνω. Και όλοι οι άλλοι, εντάξει. Τώρα, ό,τι και αν γίνει μετά, θα είμαι, ξέρεις, ο... Έλα μωρέ, εντάξει, τώρα πολύ ευαίσθητοι είστε κι εσείς. Μπορεί να φτάσουμε, δεν θέλω. Μπορεί να κάνουμε την ίδια κουβέντα σε 30 χρόνια και να πούμε δεν τους καταλαβαίνω αυτούς που και να. Ναι, μπορεί, εννοείται. Είναι δική του δικό του χώρο στο κοινωνικό σύνολο. Δεν θέλω να. Μακάρι να μπορούμε να έχουμε ανοιχτά τα μυαλά μας και τα μάτια μας, αλλά. Σωστό. Κάπου νομίζω πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, ξέρεις. Δεν τα ξέρουμε όλα, δεν έχουμε πάντα τη σωστή άποψη. Μπορούμε να ακούσουμε και να δούμε. Μήπως τελικά είμαι και λίγο μαλάκας, νομίζω είναι το. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Ότι μπορεί κάπου να είμαι λίγο μαλάκας τελικά. Ναι, και να. Συνέχεια να μπαίνεις κάτι σαν de facto, αυτό είναι. Δηλαδή, κι εγώ. Να το ξαναβάζεις αυτό... στο τραπέζι. Μπράβο. Αυτό το ερώτημα που με βασάνισε λίγο. Και με βασάνισε και όταν είδα το. Λάστο βασικά, αλλά όχι. Το When They See Us. Και όταν είδα το. Μεγάλο σοκ στο Ρεμπερτ, ναι. Δηλαδή που είχε Ρώσου. Και όταν είχα το. Με το. Τρελό. Και όταν είχα το Wire και όταν είχα το Roots και όλα αυτά. Και τώρα, όταν άκουσα και το podcast αυτό που έλεγα πριν για τον Bill Simmons, η αφορμή που έγινε ήταν ότι ο ίδιος ο Bill Simmons. Μαζί με το φίλο του που είναι δύο λευκοί, ας πούμε, σε ένα podcast που κάνανε, αναφέρθηκαν στα protest αυτά που είχαν να κάνουν τον Black Lives Matter αυτόν τον καιρό. Με και μεγάλο βάρος στο looting. Με μεγάλο βάρος στο looting. Και είχαν ένα πολύ μεγάλο backlash από το κοινό τους και προς τιμή του το αναγνώρισε και είπε ότι, ξέρεις, ναι, έκανα μαλακία. Μίλησα με κάποιους ανθρώπους και έφερε τον ένα από αυτούς και του έδωσε το βήμα, ξέρεις, και μίλησε και τελικά. Από τότε, άμα δεις και το Ringer, έχει πάρει και μια εντελώς άλλη στροφή. Θα μου πει κάποιος, μπορεί να είναι μαρκετίστικη στροφή. Μπορεί, αλλά δεν πειράζει. Για καλό είναι αυτό. Εγώ αυτό που σκεφτόμουν ήταν ότι, ρε πούστη μου, ναι, δεν είμαι ρατσιστής. Δεν... Τέτοιο στη ζωή μου, προσπαθώ, είμαι σωστός. Δεν βρίζω, δεν κάνω, δεν πάω στο κήπεδο και κάνω ουγ. Δεν ξεχωρίζω όλους τους ανθρώπους. Δεν ξέρεις, whatever, ας πούμε. Άμα δω κάτι. Η αλήθεια είναι, τις περισσότερες φορές πιστεύω ότι θα πω κάτι. Μπορεί κάποιος να μην πω. Είναι αρκετό. Δηλαδή, αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσα στον εαυτό μου. Και ήταν ένας από τους λόγους που ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Σαν να το είχα πει ότι. Ξέρεις, και ας περάσει κάποιος καιρός, δεν πειράζει. Θα είμαστε πιο ψύχρεμοι, πιο θα έχουμε περισσότερα. Όχι, να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι τίποτα που έχω κάνει στη ζωή μου έχει κάνει τη ζωή των μαύρων στην Αμερική καλύτερη. Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά εντάξει, ας μην είναι η ζωή των μαύρων στην Αμερική, ας είναι η ζωή, ας πούμε, για αυτή που μπορούμε να αγγίξουμε, ναι, εδώ. Ναι. Δηλαδή, σκεφτόμουν τι μπορώ να κάνω που να πω ότι. Έκανα actually κάτι, ας πούμε, ναι, που μπορεί να αλλάξει κάτι τη ζωή κάποιου ανθρώπου. Εμείς μιλάμε μια κουβέντα τόση ώρα, ας πούμε, στην οποία πολλές φορές αναφέρετε references από πράγματα που έχετε δει, τα οποία σας άλλαξαν την οπτική. Την καθάρισαν, μας πληροφόρησαν. Ακριβώς, σε σχέση με το τι συμβαίνει. Οπότε, αν το κάνεις τώρα με το βήμα το οποίο σου δίνεται από εδώ πέρα, εν μέρει το κάνεις αυτό. Ναι. Και αυτό ίσως μας δένει και με μια άλλη μορφή τέχνης, η οποία είναι η κωμωδία. Ακριβώς. Γιατί μίλησε ο Μάνος εδώ πέρα. Είχε πρωτοστάτησε στο πρώτο μέρος. Ήρθε να σε κουράσουμε. Τώρα ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Shake it back! Does that feel good? Yeah, it rhymes. They're both verbs. Awesome.